Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Και σήμερα μαζί με εκλεκτό καλεσμένο τον κύριο Δημήτριο Κόκορη, συνεργάτη της Πειραϊκής Εκκλησίας παλαιότερα και για πολλά χρόνια, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. 12 χρόνια. 12 χρόνια. Έμπειρο στα θέματα των αιρέσεων, πολυγραφάτατο συγγραφέα με 3 έργα για τις αιρέσεις, για τους Ιεχωβίτες ειδικά, για γενικότερα για τους αιρετικούς. Εξειδικευμένα για τους μάστες Ιεχωβά, αλλά γενικότερα όμως για όλη τη διαμαρτύρηση. Και σήμερα θα μας μεταλαμπαδεύσει την πείρα του με τις τόσες συζητήσεις που έχει κάνει με πάρα πολλούς αιρετικούς ανθρώπους, προσπαθώντας να τους συνετίσει, κάνοντας τον αγώνα του, δίνοντας την προσωπική του μαρτυρία για του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε, κύριε Κόκορη. Ευχαριστώ, καλώς κύριε Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την που μου κάνατε, με καλέσετε. Να καταθέσω κι εγώ τη δική μου μικρή εμπειρία στα θέματα ορθής πίστεως και όχι μιας απλής πίστεως. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι και μέσα ακόμα στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό υπάρχουν 7 ή 8 είδη πίστεως. Στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό. Βεβαίως. 8 είδη πίστεως. Να τα παριθμίσω. Να τα παριθμίσω. Δεν είναι να τα παριθμίσω. Και από αυτά τα πράγματα 8 σώζει μόνο η μία πίστη. Αυτά τα γράφει και ο Άγγελος Νικόδημος ο Ιωρίτης στις ερμηνείες που κάνει στις καθολικές πιστές του Παύλου και λέει τα εξής: το πρώτο είδος πίστης είναι η λεγόμενη εισαγωγική πίστη. Δηλαδή πιστεύει κάποιος στον Χριστό, τον δέχεται όπως τον δέχεται, βαπτίζεται τον πίστη και έπειτα εγκαταλείπει. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα σου δει ότι πίστεψε και βαπτίστηκε και εγκατέλειψε. Σήμερα έχουν τέτοια παραδείγματα για λόγους καιροσκοπισμού, πολλοί βαπτίζονται. Έρχονται μετανάστες, τους πείθουν δικοί μας, χωρίς καμιά κατοίκηση, επιπόλαια και επιδερμική κατοίκηση, χωρίς να εμβαθύνουν και χωρίς βιώματα, τους βουτούν στο νερό, εγώ δεν το βάζω, τους βούτυμα στο νερό και τους εγκαταλείπουν. Και γίνονται πλέον αυτοί οι ιοί εχειδνών χειρότεροι των άλλων. Διότι ούτε πιστεύουν, ούτε πλησιάζονται, ούτε νηστεύουν, ούτε μετανοούν, ούτε θεία κοινωνία έχουν. Εκκλησία δεν πατάνε, έχω εμπειρία από πρόσωπα που βαπτιστήκανε και δεν ξέρω τι πάθει. Θέλω να το πλησιάσω, είναι πολύ φλέγον. Αυτή λοιπόν η λεγόμενη εισαγωγή πίστη είναι η πίστη η δικαιούσα. Δηλαδή πιστεύω άλλο στον Χριστό, νιώθει ευεργετημένο, βαπτίζεται για λίγο καιρό και σιγά σιγά αυτή η πίστη ατομεί. Είναι ιστορική πίστη. Πολλοί δε το Χριστό ως ιστορικό πρόσωπο το δέχονται και οι μουσουλμάνοι και οι ληστέ και οι σοσιαλιστέ κομμουνιστέ και οι άθεοι. Προσωπικό σωτήρα. Σαν ιστορικό πρόσωπο. Ναι. Το πιστεύω, το δέχονται. Υπήρξε ο Χριστός. Εδώ δείχνει στην Εκκλησία στη μέση, την ιστορία στη μέση ο Χριστός. Την έτοιμησε στο μέσο. Προ Χριστού, μετά Χριστόν. Είναι τυχαίο πρόσωπο. Βέβαια. Διχοτόμησε την ιστορία. Διχοτόμησε, ναι. Είναι η πίστηση των σημείων. Είναι αυτοί που πιστεύουν από θαύμα, διότι σε έτυχε κάτι, αυτό σου λέει, σου έκανε θαύμα που ζητήσαν από το Θεό θαύμα, τους το έκανε, πίστεψαν, αλλά εκκλησία δεν πατούν. Ξέρω ένα κάποιον ο οποίος από το Δημότυχο, ο οποίος είχε καρκίνο στο λάριγγα και θεραπεύεται εδώ στον Άγιο Σάββα, ήταν στα τελευταία του, την Άγια Μεθάγια τον εγχείρησε, αλλά τον παίρνει γιατί θα πεθάνει. Το βράδυ βλέπει την Αγία Ιρή στο βολάντο και του λέει, θα γίνεις καλά και θα έρθει σπίτι μου. Πια είσαι με ειρή στο βουράντο. Όντω να είμαι, δεν έκανε εγχειρήσει, θεραπεύτη με θαύμα. Αυτό έρχεται μια φορά το χρόνο, λάβει μια λαμπάδα και φεύγει. Αυτή είναι όλη η στροφή στο χριστιανισμό. Μια λαμπάδα στην Αγία Ειρήνη έδινε την γνωμοσύνη και έχει την γνώμη ότι άραψε με λαμπαδόρισε με τον πόδι του, έχει και πιστεύει και κλείνει τα καθήκοντά του. Είναι η πίστη αυτή που γράφει ο Χριστό, πέφτει πάνω στην ξηρά λίθο, ξέρετε, δεν την έχει εκμάδα. Και αδυνατή. Πιστεύει κάποιο, ενθουσιάζεται, προχωράει λιγάκι, δεν έχει ρίζες, δεν έχει βάθος. Και ο ήλιος, το κάβο, και το και. Ναι. Η μέρη μέσα στο βίβλιο. Είναι επίση των δαιμόνων. Πιστεύουν και οφρύτων. Δεν πάβουν ένα δαιμόνια. Είναι επίση των αιρετικών. Πιστεύουν και αιρετικοί, αλλά εσφαλμένα, νοσηρά και οπωσδήποτε έξω από κάθε ορθό δόγμα και ορθή πίστη. Θα θέλατε λιγάκι να θα δούμε ένα λεπτό μόνο να μα τονίσετε γιατί χρειάζεται οπωσδήποτε η πίστη να είναι τέλεια. Και ορθή για να σωθεί κανείς. Να πω το τελευταίο είδος πίστεως. Είναι και επίσης η διαγάπης ενεργουμένη. Όχι γιατί λέμε αγάπη, εννοεί τα καλά έργα. Δηλαδή εμείς μας μάθαμε από μικρά παιδιά να έχουμε ως έργα μόνο την φιλανθρωπία.
να δώσουμε ότι υπάρχει ένα εγώ και δεν μου κάνει τον ρούχο, το δώσει ταυτόχρονα, πα τον παράδεισο. Λες ότι ο Θεός συναλλάξει το πράγμα. Όταν επίση δεν αγάπη στην Ελλάδα. Δεν να απορρίπτουμε και την βοήθεια που κάνουμε στην Ελλάδα. Πρέπει να πω το και καρπό στο Αγίου Πνεύματος. Μάλιστα. Τα αγαθά έργα αυτά καθ' αυτά δεν σώζουν. Τα αγαθά έχουν και μουσουλμάνοι και μυριστέ, βουλευτέ. Υπάρχει στο καλά έργα. Θα σωθούν ότι δίνω ένα ευρώ που του περίσσεψε ή ότι ένα πιάτο φούι που του ξύγησε τον ίδιο τον στον παράδεισο. Πρέπει να είναι καρπό του Αγίου Πνεύματος και να είναι αποδεικτικό ορθή πίσω στα έργα για να τα αξιολογήσει ο Χριστό. Δεν τα αξιολογεί. Καλά έργο έχουν οι πάντες έχουν ανά τη γη. Δεν σημαίνει ότι επειδή έδωσαν λίγα φασόλια, περισσέψουν ένα κομμάτι κρέας που του περίσσεψε εδώ ιδιαίτερα ένα ρούχα παντελόνι και αποκάμψω, ανοίγει ο παράδεισος. Όχι δα. Αυτά είναι έργα που πρέπει να γίνονται υποχρεωτικό, θα τα ζητήσει ο Χριστός. Θα τα απαιτήσει. Ως τι, ως αποδεικτικά ορθής πίστεως και ορθού βιώματος του Ευαγγελίου. Αγάπης προς το Σύνομο. Ναι, ορθό βίωμα του Ευαγγελίου. Ναι. Είναι έργα αγάπης βέβαια, αλλά δεν είναι μόνο η φιλανθρωπία. Βέβαια. Έργα είναι η επιστροφή πραγματικά στον Χριστό. Είναι έργο. Έργο προσωπικό είναι η μετανιά μου. Κάνω έργο το δόγμα της μετανοίας. Έργο είναι ο σωστός τρόπος προσεγγίσεως στο Άγιο Ποτήριο. Είναι έργο. Είναι έργο. Έργο είναι τα δακρυά μου για τις αμαρτίες μου. Έργο είναι το να συγχωρώ τον εχθρό μου. Έργο είναι το να αγαπώ τον εχθρό μου. Έργο είναι να προσεύχομαι για τον εχθρό μου ή για αυτό που καταργέται. Είναι έργα αυτά. Όλα αυτά. Εμείς ως έργα έχουμε να δώσω λίγα χρήματα από τα, και αυτά, όχι από το στέρμα, από το απερίσταμα. Ναι. Και έδωσα στο φτωχό. Καλά, έκανες τις υποχρεωμένες να δώσεις στο φτωχό. Ναι. Όμως συγχωρείς τον εχθρό σου. Προσευχήθηκες για αυτό που σου καταργέται. Ευχήθηκες για, για αυτό ο οποίος σε κυνηγάει, αναλέεται και σε διώκει. Ναι. Γόγγιος κατ' ουδέ ότι ξανατύχημα. Όχι. Αυτό είναι έργο, αν δεν γόγγιζεις. Γιατί παίρνω μόνο τα έργα. Τα 5 δραχμές που θα δώσουν, 5 ευρώ θα δώσουν ένα σωματικά φτωχό. Εκεί σταματάμε. Συνικές βοήθειες. Και επειδή λίγο πολύ ευχαίρεια έχουμε σήμερα να δώσουμε 1 ευρώ σε ένα φτωχό, λέμε ότι εκτελέσαμε το έργο μας και τα καθηγόντά μας. Δεν είναι αυτά τα έργα. Γι' αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν μιλάει περί δογμάτων, διαβάστε στην Γένεση, πρέπει να είναι η έκτη ομιλία του, αν δεν με πω, η μνήμη. Λέει το εξής. Θα πρέπει να έχουμε ορθά δόγματα τα οποία θα τα βιώνουμε. Διότι όσο και αν πιστεύεις σωστά, δογματικά, εάν αυτά τα κάνεις βίωμα και ζωή, δεν σώζεσαι. Πάλι αν έχεις ορθό τρόπο ζεις, αν δεν πιστεύεις σωστά, πάλι δεν σώζεσαι. Θέλουν δηλαδή, και τα δύο μαζί. Αυτά είναι συζευγμένα μεταξύ τους, πρέπει και τα δύο. Όπως τα φτερά του αετού που λένε οι εκκλησίες. Είναι δύο κουμπιά. Κουμπιά της βάρκας. Ναι, ναι, μπράβο, ναι. Οι δύο πτέρυγες του αεροσκάφους. Μια πτέρυγα του αεροσκάφους δεν πετάει. Καλώς, πολύ ωραία το διευκρινίσατε για να καταλάβουν και οι αγαπητοί μας φίλοι και τα δύο. Και λέει, ορθέ πίστη, αν εφέργων, ή έργα χωρίς πίστη που δεν ονείγησε το χριστιανό, γράφει ο Χριστός. Δεν οφείλει καθόλου χριστιανό. Πίστη λοιπόν είναι να αποδέχομαι χωρίς κρατούμενα, χωρίς ερωτηματικά, χωρίς λογισμούς, ό,τι μας απεκαλύφθηκε είναι αποδεδειγμένα και αληθή αυτά και τα οποία θα εφαρμόσω, θα βιώνω. Είναι λοιπόν η πίστη σωστή όταν έχει εφηρμοσμένο το χριστιανισμό, όχι θεωρία. Μάλιστα. Γι' αυτό και αυτό το παράδειγμα των Αγίων. Τι είναι ο βίος των Αγίων, ο εφηρμοσμένος χριστιανισμός. Αυτή είναι η πίστη. Δεν είναι ένα συνέστημα, αποδέχομαι το Θεό και τελείωσα. Πίστη σημαίνει το εγκαταλείπω στα χέρια του, παραδίδουμε στα χέρια του, υπακούσα αυτά που μου λέει και τα προσπαθώ με το χάρη τη δική του να τα εφαρμόσω. Χρειάζεται δηλαδή αγώνας, προσπάθεια, ναι. Καθημερινή έτσι λήψη, δηλαδή προσοχή στη συμπεριφορά μας, το τι σκεφτόμαστε, τι κάνουμε, τι λέμε. Και δεν είναι τόσο εύκολο έργο, όπως είπατε κι εσείς. Με μια δεκάρα, με ένα ευρώ, με κάτι τέτοιο να κερδίσει κανείς τον παράδεισο, αλλά χρειάζεται σωστή έτσι, υποδομή. Έχει ένα ωραίο είναι λόγο. Υποδόμημα ο χριστιανός δηλαδή, πρέπει να οικοδομηθεί σωστά. Έτσι. Έχει ένα ωραίο λόγο ο Άγιος Μάρκος Ασκητής, ο οποίος λέγεται εξής, το επιγράφει το έργο του, «Παί των ιωμένων εξ έργων δικαιούστε». Για αυτού που τη γνώμη θα δικαιωθούν από τα έργα. Λέει τα αγαθά έργα δεν τα κάνουμε για να τα αποδώσει ο Θεός των ουρανών. Δεν είναι συναλλάκτος ο Θεός. Δώσ' μου να σου δώσω. Τα κάνουμε για να διατηρήσουμε την κτηθήσα χάρη του Αγίου σαν το βαπτίσμα τη. Περιθρυγκώνουμε αυτή τη χάρη με τα έργα τα αγαθά. Μη μας εγκαταλείψει λόγω ατάκτου ζωής και αδιαφορίας και σκληρής καρδιάς. Γι' αυτό γίνονται τα αγαθά έργα. Για να προφυλάξουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, μην τη χάσουμε. Αν τη χάσουμε, διότι είμαστε διάφοροι, πετραχίλια, επανακτάτε, αλλά δεν ξανακάνω πάλι με αυτή την αδιαφορία προς το βίωμα του Ευαγγελίου. Να ξανατονίζω,
ότι θα πρέπει να είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος τα καθάρια για να εξολογήσει ο Θεός. Αλλά είναι δικά μας έργα, έχουν την σφραγίδα του εγωισμού μας, δεν τα εξολογεί, τα απορρίπτει. Ξέρετε, ό,τι έκανε ο άνθρωπος, όσα έργα για κάνει, ένα μηδενικό, μηδέν, 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 μηδέν. Έχετε όμως μπαίνει μπροστά ο ένας και αυτό με αξιοποιούνται. Έχω ένα μηδενικό, στον μπροστά γίνεται 10. Έχω 3 μηδενικά, μπροστά ο Χριστός γίνεται 1000. Έχω 6 μηδενικά, μπροστά ο Χριστός γίνεται 1 εκατομμύριο. Ακεί να είμαστε όπισαν του Χριστού και ό,τι κάνουμε, τα κάνουμε για την αγάπη του. Τότε αξιολογούνται αυτά που κάνουμε. Λέω λοιπόν ότι οι αιρετικοί έχουν κάπου κάπου αγκαθέργα, ουδίστονοι και αγάπη έχουν, λέμε ότι έχουν, όμως δεν έχουν ορθή πίστη. Ας λέω ότι έχουν πίστη, πιθανώς να έχουν και ογκώδη πίστη και μεγάλη πίστη. Ορθή πίστη δεν έχουν. Διαφέρει η απλή πίστη από την ορθή πίστη. Πόσο αξία λοιπόν έχει να είναι κανείς σωστός στην πίστη του, να ξέρει την ορθή πίστη, δόγμα του Ευαγγελίου. Να ξέρει τι ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο, έτσι δεν είναι. Ναι. Διότι τελικά αυτή είναι η ορθή πίστη. Να ξέρουμε αν έσωζε οποιαδήποτε... το λόγο του Θεού καλά. Ναι. Αν έσωζε οποιαδήποτε πίστη σε ένα Θεό, έτσι, χωρίς να μπορεί να προσδοριστεί, οποιοδήποτε να έχει την ταμπέλα είμαι Θεός, δεν υπήρχε λόγος να σαρκωθεί το δεύτερο προς Αγίας Τριάδος και να μας αποκαλύψει πώς πρέπει να πιστεύουμε. Γιατί λένε πολλοί, ξέρεις, πιστεύω σε ένα Θεό, σε μια ανωτέρα δύναμη. Ναι, σε μια ανωτέρα δύναμη. Δεν πιστεύω οι αρχαίοι σε 12 ανώτερες δυνάμεις. Δεν πιστεύουν οι Ινδουιστέ, οι Βραχμανιστέ, οι Ταοιστέ, οι Βουντού. Οι Ηλιολάτρες, οι Συντοιστέ, οι Ηλιολάτρες, οι Μουσουλμάνοι, οι Εβραίοι σε μια ανωτέρα δύναμη. Επειδή πιστεύουν εκεί πέρα θα πάει στον παράδεισο. Είναι συγκεκριμένο το πρόσωπο που πρέπει να πιστεύουμε και ο τρόπος πώς πρέπει να πιστεύουμε και ο τρόπος που θα βιώνουμε αυτά που μας αποκάλυψε. Και μάλιστα υπάρχουν και αποδείξεις, αγιογραφικές βέβαια, αλλά είναι αποδείξεις οι οποίες ένας καλοπροαίρετος δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει, να τις απορρίψει. Και πρέπει σωστά να πιστεύει, διότι εάν στην πίστη μας, εάν ένα γιώτα το μετακινήσουμε, ή έναν τόνο, ή μια κεραία, όχι δεν έχουν ευθύνη, καταραίει το δικό μας της πιστεώς μας. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Γιατί έγινε η πρώτη σύνδεση οικουμενική, για ένα γιώτα. Ναι. Ομοούσιος έλεγε η αρχαία εκκλησία, το οποίο ο Μέγας Αθανάσιος του δώσε ένα ιδιαίτερο νόημα να είναι τα πρόσωπα μιας ουσίας ομού, μία-μία μαζί, να μην διαιρείται η ουσία, γιατί το ομοούσιο υπήρχε και στους άλλους, ήταν ίδια ουσία αλλά χωριστή. Δεν ήταν μία ενιαία και αδιάθετη ουσία, λέγανε υπάρχουν ίδια ουσία αλλά χωριστές, κατατριμμένες οι ουσίες. Και, αλλά βάζανε οι ομοιοσιανοί ένα γιώτα. Ομοιοούς, όμοιες. Όχι ίδιος, όμοιος. Ναι, αυτό σημαίνει δεν υπάρχει μία θεότητας, μία ουσίας των τριών υποστάσεων. Και ξέρετε, συγχωρείτε, το είπε και ο Κύριος, θα πείτε για τις τρεις υποστάσεις. Είπε το εξής ότι τελεία, κόμμα, γιώτα, εν. Η μία κεραία. Η μία κεραία, ναι. Δεν είναι σαν προφητικό δηλαδή γι' αυτό. Ναι, μα το προγνώριζε ότι θα έρθουν άνθρωποι. Λίγοι βαρύς. Οι οποίοι θα κάνουν λογοπαίγνια σε θέματα πίστεως ναι. Με τις προθέσεις εν, εις, εκ, μία, δύο κλπ. Συνεχίστε από το τριαδικό ομοούσιο που λέγατε για να μην διακοπούμε. Ναι. Εκεί θα καταλήξω. Με τις προθέσεις μέσα στα Ευαγγέλια προσπαθούσαν να κακοποιήσουν και να. Από μια ρήμα, ένα ρήμα ή μια λέξη που χρησιμοποιούν οι πατέρες να κακουργήσουν στα θέματα της πίστης. Διότι προσπαθούσα με την κοινή καινή και απατηλή φιλοσοφία να απαντήσει το θέμα τι είναι Θεός. Εμείς έχουμε εξ αποκαλύψει του Χριστού μας το ότι είναι ο Θεός αυτό όπως όσο Χριστού μας αποκάλυψε και πως είναι ο Θεός. Αγιογραφία πιστεύω ότι ο Θεός κατ' την ουσία είναι ένας κατ' την ουσία, μία ουσία των τριών υποστάσεων. Όμως αυτός ο ένας Θεός κατ' το Μέγα Βασιλείο συμπληρώνεται εν τρισήν υποστάσεις, που σημαίνει ότι ο Θεός, η Θεότη συμπληρώνεται με τις τρεις υποστάσεις. Φαίνεται σαν να παίρνουν μια υπόσταση, Πατέρα, όχι Άγιο Πνεύμα, την αγκατώνουμε και συμπληρώνουμε ένα κατασκεύοντα. Δεν είναι αυτή η έννοια του. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Το νερό που πίνουμε συμπληρώνεται με δύο στοιχεία. Υδρογόνο, οξυγόνο, δύο. Εάν λείψει ένα από τα δύο, πάγουν ένα νερό. Έχουμε τον ήλιο. Έχουμε τη διάπειρο μάζα έτσι, του ηλίου, έχουμε τη θερμότητα και το φως του. Εάν ένα από τα τρία λείψει, πάγουν ένα ήλιο. Θα είναι κάτι, ένα νεκρό ράγιο σώμα. Αντικαθίσταται. Οπότε λοιπόν λέμε Θεό, πρέπει να ξέρουμε
ο Χριστός μας τον στηθάτε μέσα. Να πω, συγγνώμη για τη φράση, την πω όμως. Τι μέρος του λόγου, ποιο κομμάτι. Δεν ταιριάζει τη φράση, το λέω όμως για να είναι κατανοητό. Ποιο κομμάτι θα ρωτήσει ο Χριστός, του πατρός. Η σοφία του πατρός είναι. Ο λόγος του πατρός. Η λογική του πατρός. Η οποία η σοφία είναι ανυπόστατη. Έχει υπόσταση, έχει εγώ, έχει θέληση. Είναι Θεός ο ίδιος. Δεν το παίρνω όπως άνθρωπος που σε εμάς το νους είναι μια θεία ουσία και λειτουργεί και μας λέει αυτά που μας λέει. Λέγαμε λοιπόν ότι πώς εννοούμε τον Τριαδικό Θεό. Κατά το Μέγιο Βασίλειο η θεότητα συμπληρώνεται τη συνυποστάσταση. Πρέπει να ξέρουμε τι είναι ο Χριστός μέσα στον Πατέρα, ο οποίος είναι εν το κόλλο Πατρός, όν εις τον κόλλο του Πατρός. Ο Χριστός είναι σαν πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, η σοφία του Πατρός, ο λόγος, η λογική του Πατρός και είναι υπόσταση, είναι πρόσωπο. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι του Πατρός ο Χριστός, της Θεότητος. Όπως το Άγιο Πνεύμα, είναι το Πνεύμα του Άγιου, της Θεότητος, του Πατρός, όπως και να το πούμε. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, είναι απλός άνθρωπος, πάβει ο Θεός Πατήρ να έχει λόγο, να έχει σοφία, να έχει λογική. Και ένας Θεός που δεν έχει λογική, δεν θα πω καμιά βλάσιμο λέξη ότι... Ναι. Δεν του είναι αδιανόητο να υπάρχει. Ναι, είναι αδιανόητο. Γι' αυτό γράφει ο Άγιος Άγιος το λόγο στην πρώτη ψήφιση, Β22. Ο αρνούμε στον Υιόν ουδέν τον Πατέρα έχει. Όχι ο αρνούμε στον Υιόν ως πρόσωπο ιστορικό. Αυτό το δέχονται όλοι, ακόμα και οι Εβραίοι το δέχονται. Ο αρνούμε στον Υιόν ως πρόσωπο θείο, ως υπόσταση θεία. Αν λοιπόν κάποιος αρνείται τον Χριστό ως θείο πρόσωπο, πάβει να έχει το υπόλοιπο θεότητος, πάβει να υπάρχει θεότης. Και θα το πω πολύ καταστρέφει απλά. Αν αφαιρέσουμε από τον ήλιο τη θερμότητα, πάβει να υπάρχει ο ήλιος. Αν από τον ήλιο αφαιρέσουμε, είναι υδρογόνο, οξυγόνο 2. Αφαιρέσουμε τον οξυγόνο. Τι θα μείνει, οξυγένεια στο υπόλοιπο. Άλλο στοιχείο. Άλλο στοιχείο. Πάβει λοιπόν να είναι νερό, για ένα στοιχείο να αφαιρέσουμε. Ένα. Υδρογόνο, οξυγόνο 2. Ένα από το οξυγόνο να το αφαιρέσουμε. Πάβει να είναι νερό. Βλέπετε την παρέτηση μέχρι και στη θεότητα. Αν αφαιρέσουμε το ένα από τρία πρόσωπα, αυτό που μένει δεν είναι Θεός. Είναι τίποτα. Στην ουσία. Ο Θεός Λόγος, όπως λέει και ο Ιωάννης. Ναι. Γι' αυτό λέω και εγώ καμιά φορά και εγώ. Δεν ξέρω, πρέπει αυτό που λέει, το στηρίζω στην Αγία Γραφή, δεν το λέω τυχαία. Οι μουσουλμάνοι, όσο και να ορίονται, δεν έχουν Θεό. Ας λένε και ασμένοι δικοί μας, οι οποίοι είναι. Πώς να πω. Ότι είναι ίδιο Θεό πιστεύω. Κατατόπισαν τα θέματα, ότι ένα Θεό έχουμε όλοι μας. Δεν έχουμε καθόλου ένα Θεό όλοι μας. Ο Θεός των Ορθοδόξων είναι τριαδίκος. Τον άλλον είναι μονοπρόσωπος, μονοϋπόστατος, άρα δεν υπάρχει. Κατά την Ευαγγελική έννοια και περιγραφή. Δεν γνωρίζουν. Ούτε οι Εβραίοι έχουν Θεό σήμερα. Κάποτε είχαν, πριν αποκαλυφθεί ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, τα δύο προς τα Αγίας Τριάδος θα συμπληρώνουν την θεότητα, είχαν το Θεό, είχε αποκαλυφθεί μόνο ο Θεός Πατήρ. Αφότε όμως έγινε αποκάλυψη του και του Άγιου Πνεύματος, πάβει πλέον να έχουν Θεό, γιατί τον έχουν κουτσό, κουτσουρεμένο και λειψό το Θεό. Αρνήθηκαν τη γνώση της Αγίας Τριάδος. Ναι. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει Θεός σε αυτούς καθόλου. Ας λέγονται μονοθυστικές και δυστυχώς και δικοί μας. Κάνουν το λάθος να τις αναφέρουν έτσι. Ως μονοθυστικές και τις παρελθύνουν με την Ορθοδοξία, με τον Χριστιανισμό. Εδώ, αν διαβάσουμε Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, στην προσμηνέως επιστολή του και σε άλλες επιστολές, κυρίως σε αυτήν την επιστολή, λέγεται τα εξής. Τότε υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων, χρυσών προστραγγένων στο διορθώνω, υπήρχε μια ομάδα, η λεγόμενη Δοκίτε.
μια αίρεση του πρώτου και δεύτερου αιώνος. Αυτοί είχαν την γνώμη ότι ο Χριστός καταδόκησε σαρκώθη, όχι πραγματικά. Δηλαδή, κατ' επίφαση, εικονικά, ψευδός, κατά φαντασία, εσαρκώθη. Δεν ήταν πραγματικός άνθρωπος. Κόπτες, λέγονται. Όχι, κόπτε να. Λοιπόν, πίστευαν λοιπόν εκείνοι ότι στην Αγία Τριάδα πίστευαν. Πίστευαν ότι στην Αγία Τριάδα. Δεν πίστευαν στην πραγματική σάρκωση του Χριστού. Λέγανε εικονικά, φανταστικά ήρθε κάτω. Δεν ήταν άνθρωπος τέλειος, μια κούκλα ήταν που απλώς μιλούσε μέσα από εκεί ο Θεός, τίποτε περισσότερο. Εμείς όμως δεχόμεθα ότι έχουμε τελεία και ολοκληρωμένη τη σάρκωση του λόγου. Τέλειος κατά πάντα άνθρωπος, όχι τέλειος ηθικά και βιολογικά. Τέλειος ο Χριστός. Και ηθικά και φυσικά και βιολογικά τέλειος ο Χριστός. Και με δύο φύσεις. Κατά πάντα. Δύο φύσεις θα υπόσταση θεία. Θεία και ανθρωπίνη. Αλλά λέμε ως... Μας κάνει μια άλλη αίρεση τους μονοφυσίτες, οι οποίοι δεν πιστεύουν. Θα το πούμε και αυτό, να το πούμε. Αν λοιπόν κανείς λέει ότι ο Χριστός δεν εσαρκώθη πλήρως και τελείως ως άνθρωπος, δεν είπε τέλειος άνθρωπος, αυτόν ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεόδωρος τον αποκαλεί άπιστο και άθεο. Έτσι το αποκαλεί. Δηλαδή, δεν αρνούνται για τριάδα. Αρνούνται όμως την πλήρη σάρκωση του λόγου, τέλεια σάρκωση του λόγου. Και του αποκαλεί αθέος και απίστους. Αν λοιπόν αυτός ο οποίος δεν δέχεται τον Χριστό ως τέλειο άνθρωπο είναι άθεος και άπιστος, αυτός που δεν τον δέχεται ως Θεό τι είναι, πόσο πιο πολύ άπιστος και πόσο πολύ άθεος είναι. Φαίνεται αυτό είναι παράξενο. Θα πω ένα πολύ αγγλικό, όπως ο Παύλος στον Τιμόθεο, στον Α, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει. Όποιος διδάσκει ότι ο γάμος είναι κάτι το επιλείψιμο κλπ. Ή όποιος διδάσκει ότι υπάρχουν φαγητά που μολύνουν ηθικό στον άνθρωπο, αυτό αποτελεί δαιμονική διδασκαλία. Διαβοσκένει το δαιμόνο. Δηλαδή, λέω ότι ένα φαγητό μολύνει τον άνθρωπο, ηθικά. Δεν με φας κατζόχυρο που λένε πολύ, μη φάτε ένα φαγητό, ξέρω εγώ ένα που εμείς δεν μας αρέσει. Μολύνει τον άνθρωπο ηθικά. Αυτό είναι βλάστημα. Το μη φάνε φαγητό διότι δεν μου αρέσει για άσκηση, επιτρέπεται. Το να μην το φάτε με μολύνει ηθικά είναι απορριπταίο και εξοπλιστέο και καταδικαστέο. Όπως και ο γάμος. Και τους άλλους κανείς με αυτόν τον τρόπο. Δεν θέλει κάποιος να παντρευτεί διότι θέλει στο Θεό να αφαιρωθεί. Ευλογημένο. Έγκαμο ή άγαμο βιο. Αν όμως δεν παντρευτεί διότι συχαίνει τον γάμο, αλλημονό του, ενημέρα και συνιστά. Βλαστημία και αίρεση. Αν λοιπόν αυτά τα απλά πράγματα συνιστούν αίρεση και βλαστημία, φανταστείτε να τα βάλουμε τα Αγία Τριάδα για να απορρίψουμε το ένα προς τις Αγίες Τριάδος. Σήμερα, όπως είπατε πριν, έχουμε τους κόπτας. Κόπτε είναι τριών ειδών. Είναι αυτοί που αποκόπτουν ένα, ας το πούμε, χαρακτηριστικό της Αγίας του Χριστού. Είναι οι λεγόμενοι μονοφυσίτες. Αυτοί οι οποίοι διδάσκουν ότι ο Χριστός είναι σήμερα μόνο θείο πρόσωπο, ότι η θεία ουσία και φύσης απερώφησε την ανθρωπότητα και είναι μόνο θείο πρόσωπο. Αυτό ανατρέπει ολόκληρη την πίστη μας, την ανατρέπει, την ισοπεδώνει. Και δεν είναι σχημολόγου, θα το αναφέρω από την Αγία Γραφή. Τι λέει ο Άγιος. Έχει συνέπειες. Ναι, όχι, ανατρέπει την πίστη μας, δεν είναι μόνο συνέπειες. Ανατρέπει της πίστεως. Θα σας το πω γιατί. Εάν ο Χριστός είναι μόνο Θεός ουρανός, πότε απερωφήθη η ανθρωπότητα από την θεότητα. Μετά την Ανάσταση ή πρώτης Αναστάσεως. Αν αυτό έγινε πρώτο παθόν, τι έπαθε στο βλέπω πάνω. Ποιος έπαθε, Θεός. Ο Θεός είναι απαθής. Και ποιος απέθανε, και ποιος ετάφη. Και ποιος αναισθήθη, και ποιος ανελήφθη. Αν λοιπόν έγινε αυτό μετά την Ανάσταση, δεν θα πρέπει να πήγε στους ουρανούς τους άνθρωπους, να πήγε ως Θεός. Τότε τι, πώς βλέπει και ο Παύλος μιλάει για άνθρωπο στους ουρανούς τον Χριστό και ο Στέφανος είδε άνθρωπον Ιησούν στους ουρανούς. Και τι είπε ο Χριστός, εν εκείνη τη μέρα δευτέρα παρουσία θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Θα έρθει ο άνθρωπος Ιησούς. Δεν είπε θα έρθω εγώ ως Θεός και μόνο, που λέμε αυτή την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, και δεν λέμε Κύριε ελέησόν με, έτσι, ναι. Έχουμε μαζί τον τέλειο άνθρωπο και τον τέλειο Θεό καθισμένο στα δεξιά του Πατρός. Λοιπόν, εάν λοιπόν ο Χριστός είναι μόνο Θεός, τι γίνεται, τι ανελήφθη, μόνο Θεός, αναλαμβάνω το Θεός με την κοινή από τον πιστό, όχι. Πώς λοιπόν ο Θεός από εδώ να είχε πάνω, είχε φύγει από εκεί, είναι ο πατέρου παρόν. Ως άνθρωπος, ναι, πήγε όπου είναι το πρώτερο και όπως πιστεύω λόγω της αντιδράσης των ιδιωμάτων, κατέβηκε στη γη και ως άνθρωπος είναι λεγόμενη αντίδραση των ιδιωμάτων που δεν έρθει στις ώρες να τα αναπτύξουν. Είναι λοιπόν... Και με απλά λόγια για να τα λέμε, να καταλαβαίνουν ναι. Και τα μικρά παιδιά ναι. Που πρέπει να μάθουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Να ερμηνεύσεις μια αντίδραση των ιδιωμάτων. Ναι. Ο Χριστός είναι δύο φύσεων. Ό,τι είχε μια η φύση, η θεία, ιδιώματα,
τα αντιταδίδει και τα κυκλοφορεί σαν δοχεία, συγκοινωνούντα δοχεία και στην ανθρωπότητα. Και αντίστροφος, ό,τι έχει η ανθρωπότητα στα αντιδίδει στην θεότητα. Γι' αυτό λέμε, όταν πάσχει ως άνθρωπος, πάσχει ως Θεός, χωρίς να πάσχει. Όμως, το πάσχει στην ανθρωπότητα, στα αντιδίδει και στην θεότητα. Έτσι, όταν είναι πανταχού παρόν ως Θεός, αυτού η πανταχού παρουσία αντιδίδει και στην ανθρωπότητα. Όταν λέμε ότι είναι προαιώνιος ως Θεός, αυτή η ιδιότητα της προαιωνιότητας του Θεού αντιδίδει και στην ανθρωπότητα, χωρίς να είναι προαιώνιος ως Θεός. Αυτά είναι από τον Ιωάννη, σωστό. Αυτά είναι από τον Ιωάννη, το Μασκηνού και λοιπά, και του Χριστού μου, ναι. Και πολλών πατέρων της Εκκλησίας μιλάνε για αυτά τα αντίθεση των ιδιωμάτων. Εάν λοιπόν ο Χριστός είναι σωστός μόνο ως Θεός, τι θα έρθει να κρίνει, πώς θα κρίνει, αφού θα έρθει ως άνθρωπος να κρίνει τον κόσμο. Και τι ανελήφθη. Εκεί πάνω, άρα ψεύδεται ο ίδιος και μας πλανά. Γιατί είπε, θα πάρω και εσάς εκεί πάνω, αυτός να ανέβει. Πώς θα πάρει τους ανθρώπους, αφού αυτός να ανέβει εκεί πάνω. Και πώς είδε ο Στέφανος τον Υιόν του ανθρώπου στάμενο δεξιά της δυνάμεως. Υιόν ανθρώπου είναι εβραϊσμός, εβραϊκή έκφραση, σημαίνει τον άνθρωπο Ιησού. Τον είδε εκεί πάνω. Και πόσο πάψουν ότι έχουμε μεσή τους ουρανούς άνθρωπον Ιησούν. Και πώς ο ίδιος λέει ο Χριστός, θα έρθει ο νίκη τη μέρα, ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει να κρίνει τον κόσμο, αν δεν είναι και άνθρωπος και είναι μόνο Θεός. Γι' αυτό λέμε, δεν είναι απλή αίρεση ο μονοφυσιτισμός, είναι ανατροπή της καθόλου πίστεως. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Άγιος, ο Θεολόγος, Δευτέρα Ψήφιση του Χριστάλη, το εξής. Όποιος δεν δέχεται Ιησούν ερχόμενον εν σαρκή, αυτός είναι ο πλάνος και ο Αντίχριστος. Μάλιστα. Το ξεκαθαρίζει ο Άγιος Θεολόγος. Γι' αυτό λέμε ότι η κόπτη μονοφυσίτε είναι πλάνη και Αντίχριστος. Όσο και αν τα αυστηρά αυτή τη φράση είναι του Ευαγγελίου. Να την κρύψουμε για λόγους να χαϊδολογήσουμε τους αιρετικούς. Ας το καταλάβουν, να απορρίψουν. Ναι, ναι, να ενεργοποιηθούν και να το καταλάβουν. Γιατί ο Άγιος αποκαλεί πλάνος και Αντίχριστος. Αυτό στην ουσία. Υπάρχουν άλλοι, οι λεγόμενοι μονοενεργείται. Αυτοί λένε, ναι, μεν ο Χριστός είναι και άνθρωπος, αλλά ουδέποτε ενεργεί ως άνθρωπος. Είναι ένα ανδρίκιο, ένα κουρδιστό πράγμα και ενεργεί μόνο ως Θεός, ουδέποτε ως άνθρωπος. Και αυτό είναι ψευδές, διότι και ο Χριστός ενεργεί και ως άνθρωπος. Ενεργεί και ως άνθρωπος. Γι' αυτό βλέπουμε αλλού να μην ξέρει ανθρωπότης και αλλού να ξέρει ο Θεός. Ναι. Άλλο να παρακαλεί τον πατέρα και άλλο να ενεργεί κατευθείαν και λοιπά. Θέλω, καθαριστής. Λοιπόν, ενεργεί και ως άνθρωπος, απλώς θα πιστεύουμε ότι ό,τι ενεργεί ως άνθρωπος ταυτίζεται με αυτά που ενεργεί ως Θεός. Υπάρχει ταύτιση των δύο ενεργειών του Χριστού μας, χωρίς να καταργούνται. Έχει πλήρης ενέργεια στην ανθρωπότητα ο Χριστός μας. Εν ενεργεία της ενέργειας δεν είναι υπερβολή το σχήμα αυτό που λέω, αλλά έτσι είναι, να το καταλάβουμε. Μάλιστα. Το καταλάβουμε. Και όχι, δεν ενεργούσε, δεν ενεργεί ως άνθρωπος, αυτή για να αντιμετωπίσει τους Αριανούς, έβγαλε τη θεωρία του μονοενεργητισμού. Όπως είναι μονοθελίδη του 6ου και 7ου αιώνα, σημερινή η Αρμένη κλπ. Οι οποίοι λέγανε για να αντιμετωπίσουν τους Αριανούς ότι ναι, ο Χριστός είναι άνθρωπος, αλλά έχει μία θέση, τη θεία. Δεν έχει ανθρωπίνη θέληση. Τότε πώς λες τον πατέρα, πάτερ, όχι όπως θέλω εγώ, αλλά εσύ όπως θέλεις. Για να λέω, όχι, για να λέει τη φράση, όχι όπως θέλω εγώ. Εγώ μεν έχω θέληση, αλλά την αφήνεις στην άκρη και δέχομαι τη δική σου θέληση. Έχω θέληση, πατέρα. Έχω δική μου θέληση, αλλά την προσαρμόζω πίσω από τη δική σου θέληση. Έχει λοιπόν και θέληση ο Χριστός, έχει και ενέργεια, έχει και φύση και αυτά που έχει μια ανθρωπροσωπικότητα. Και όμως υπάρχουν σήμερα αιρετικοί που διδάσκουν αυτά τα πράγματα. Και κατά την εκκλησία μας, κατά τον Άγιο Ιγνάτιο, αυτοί που δέχονται ότι καταφαθεί σαρκώθη είναι άπιστοι και άθεοι. Είναι αυστηρός ο λόγος. Μα το λέει το Ευαγγέλιο, πώς το κάνουμε. Αρκετά καλοπιάνονται οι άνθρωποι για να μην είμαι ευγενεί σήμερα και μοντέρνοι κλπ. Στα θέματα πίσω κατάφεση δεν χωράει. Τα λέμε με αγάπη, τα λέμε με καλοσύνη, αλλά λέμε, κύριε, κάνεις λάθος. Μην περνάς με κόκκινο, θα σακίσει το αμάξι. Θα φανώ καλός, αφήστε να περάσει και το κύριο αμάξι, να φανώ καλός και δεν του λέω, δεν τον ειδοποιεί για τον κύριο που διατρέχει. Θα πάει στην κόλαση ο κόπτης. Δεν του πειράζει, αδελφέ μου. Κάνει λάθος αυτά τα θέματα και κινδυνεύεις να χαθείς, να πας στην κόλαση. Φύγε από εκεί που είσαι. Δεν είναι σωστή η πίστευση έτσι. Του το λες με αγάπη και πόνο. Δεν τον κατηγορείς, δεν τον διώκεις. Δεν το πεις όταν έχεις ένα φάρμακο μπροστά σου και έχει μέσα και λίγο στριχνή. Δεν του πεις πρόσεξε, μην πέσει από αυτό. Μην πάρεις από εκείνο, από τη στριχνή. Θα πεθάνεις. Τον ειδοποιείς. Πόση μάνα είσαι το παιδάκι, παιδάκι μου Γιωργάκη, πρόσεχε να περάσει τα μάξια, πρόσεχε να περάσει κανένα μάξι. Το λέει από κακία η μάνα. Να φυλάξει το παιδάκι, το λέει η μάνα. Ναι. Έτσι και εμάς πρέπει να μας συνέχει η αγάπη για τα πρόσωπα, να ενταδιοποιούμε, ειδοποιούμε, ενημερώνουμε με αγάπη και καλοσύνη. Θα πρέπει.
να του λέμε, εγώ πιστεύω ότι είμαι εν αληθεία και στο αποδεικνύω αγιογραφικά. Γιατί του Ευαγγελίου θα αποδείξω την αλήθεια και όχι με δικά μας λογικά επιχειρήματα. Προθέσεις με ρώτησαν και μου είπανε, με πήραν τηλέφωνο μια κυρία και μου λέει, κύριε Κόκορη, γιατί ο Χριστός χρησιμοποίησε το Σταυρό και ένα άλλο τρόπο, όχι ένα άλλο τρόπο για να πεθάνει. Γιατί όμως έχει νηστεία, αφού είχαν και άλλη νηστεία, οι εθνικοί είχαν νηστείες. Γιατί έχουμε ναούς, εφόσον και οι εθνικοί είχαν ναούς και θρησιαστήρια. Και εγώ απάντησα γεωγραφικά. Έχει απάντηση. Έχει απάντηση. Μόνο που θέλει ψάξουμε ότι γράμμα, δεν το βρούμε. Είπα το εξής. Ο Χριστός σαρκώθηκε. Πήγε μες στην ανθρωπότητα. Δεν έφερε υλικά εξ ουρανού να μας σώσει. Από αυτά που ήταν εδώ πέρα πήρε. Πήρε νηστεία που είχαν τα έθνη. Πήρε ναούς και θρησιαστήρια που είχαν τα έθνη. Πήρε βαπτίσματα που είχαν τα έθνη. Πήρε το σταυρό που είχαν τα έθνη. Πήρε γλώσσα που είχαν οι Έλληνες γενικά, ας το πούμε έθνη. Αυτά τα πήρε. Τα εξαγνεί, τα εξαγιάζει, τα χρησιμοποιεί και τα βάζει στην υπηρεσία του. Πάντα. Πήρε το σταυρό. Είχαν και Αιγύπτιοι σταυρό και Έλληνες σταυρό και οι Ρωμαίοι. Ως όπλο εκκλήματος. Όλοι σταύρωναν αρχαία και Αιγύπτιοι σταυρών. Σταύρωναν τους δούλους τους. Σκληροί. Τι γίνεται τώρα. Οι Αιγύπτιοι είχαν τον σταυρό με κρίκο πάνω και λοιπόν. Τον Ασάντα που λέγεται. Ναι. Λοιπόν, τα πήρε αυτά ο Χριστός. Και μάλιστα το ξέρουμε και μάλιστα το σταυρό τον επέλεξε προχρόνια αιωνίων πριν μεταθεμέλει τον κόσμο. Αυτό που είπατε. Έχει επιλέξει το σταυρό ο Χριστός. Τον επέλεξε. Προγνώριζε πού θα κρατήσει το σταυρό. Το απλό σχήμα θα είναι όπλο καταδίκηση των πλέον ιδεχθών εγκληματιών. Το πήρε. Το χρησιμοποιεί ο ίδιος εκουσίως για να σταυρωθεί ώστε να πληρώσει ως ο μέγιστος των κακούρων τα μαθήματα με τα δικά μας και εξαγνίζει το σταυρός με το αίμα του Χριστού. Μάλιστα. Και γίνεται σταυρός Χριστού πλέον. Στο Γολγοθέα πάνω υπάρχουν τρεις σταυροί. Χριστού με το δύο ληστών. Ο μόνος αγαθός, δίκαιος και ζωπιός σταυρός είναι του Χριστού, δεν υπάρχει άλλος. Υπήρχε νηστεία στην αρχαία Ελλάδα. Νήστευαν και οι αρχαίες για τους θεούς τους. Την παίρνει νηστεία ο Χριστός και την κάνει νηστεία δική του. Τη δίνει χριστιανικό περιεχόμενο. Υπήρχαν βαπτίσματα, είχαν και οι Εβραίοι βαπτίσματα. Το παίρνει το βάπτισμα, κάνει δικό του βάπτισμα. Το εξαγνίζει, του δίνει χριστιανικό περιεχόμενο. Υπήρχαν θρησιαστήρια και θρησιάσαν μέχρι και την Ιφηγένεια θρησιάσαν οι Έλληνες. Και ανθρώπους, είχαμε και ανθρωποθυσίες. Όπως και οι Εβραίοι είχαν ανθρωποθυσίες. Όπως και άλλοι είχαν ανθρωποθυσίες. Παίρνει πάνω αυτό το θρησιαστήριο ο Χριστός μας, το εξαγνίζει, το εξαγιάζει, το κάνει χριστιανικό. Αυτό το. Έτσι, υπήρχαν γλώσσες. Δεν είχε η γλώσσα του Αγγέλου να φέρει κάτω. Πού να καταλάβουν οι άνθρωποι. Πέρα τη γλώσσα την ελληνική, η οποία ήταν το μόνο εργαλείο που το ήθελε να χρησιμοποιήσει πράγματι τη γλώσσα στραγγά για να διαδώσει τα δικά του ψηλά νοήματα και αυτή τη γλώσσα την εξαγιάζει και τη θέσει στην υπηρεσία του. Και όχι απρόοπτα και μπαίνει στην ιστορία η γλώσσα ελληνική. Προ Χριστού 250 χρόνια την επιστρατεύει αυτή η γλώσσα με το να εν Αγίω Πνεύμα να ευρυνεύσει την Παλιά Διαθήκη στην αρχαία ελληνική, την Αλεξανδρινή Διάλεκτο και αυτοί οι 72 λεγόμενοι ερμηνευτές Παλιάς Διαθήκης. Έφερε λοιπόν υλικά ο Χριστός, όχι δεν ήταν, από τη γη πήρε υλικά. Και το είπα στην κυρία. Από εδώ πήρε υλικά ο Χριστός μας. Από τη γη πήρε πέτρες και φτιάχνει ναό και μάρμαρα και τούβλα και χώματα και καλάμια και φτιάχνει το ναό του. Από εδώ τα πήρε τελικά. Δεν έφερε εξ ουρανού υλικά. Ούτε έφερε αγγέλους να μας διδάσκουν. Από εμάς, από ένα μασά μας πήρε. Πήρε μερικούς άλλους που έκανε ιερείς, άλλους ιεροκύρες, άλλους ψάρτες, άλλους θεολόγους κλπ. Και διδάσκουν τον κόσμο. Από εδώ πήρε υλικά. Από εδώ έχει γλώσσα. Μάλιστα. Το λέω αυτό διότι σας είπα, με ρωτούν πολύ, παίρνουν πολύ διάφορα τηλέφωνα και λένε γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Και επειδή του στριμώχνουν οι λεγόμενοι δωδεκαθεϊστέ και λοιπά, επειδή είχαν και αυτοί αρχαίους. Δεν γνωρίζουν να απαντήσουν. Ναι. Και του είπα αυτό θα απαντάτε. Και γιατί από αυτό. Αποδεικνύει ότι η δική μας η πίστη είναι αληθινή. Είναι η μόνη αληθινή, διότι είναι εξ αποκαλύψεως. Τι σημαίνει αυτό. Υπάρχουν στην Παλιά Διαθήκη προφητείες, οι οποίες άρχισαν να λέγονται και αργότερα να καταγράφονται από το 3000 π.Χ. περίπου, στην παλαιότερα από τον Νόχ, τον 7ο από Αδάμ, 8ο από Αδάμ. Και φτάρουμε αργότερα στον Αβραάμ, κατεβαίνουμε στον Μωυσή, ο οποίος τα καταγράφει πλέον και αργότερα στους προφήτες. Όλοι αυτοί οι προφήτες έχουν και προφήτες της Τίγραθεν γραμματείας. Ας πάρουμε το Ισραήλ. Ο Ισραήλ δεν έχει επίδειξει κανένα έργο υψηλό πνευματικό έργο, τίποτε. Αχριάτητα έχει να επίδειξει τίποτα και αν υπακούει στο Θεό. Και αυτό για μην διαβληθεί το ιερό κείμενο. Το ιερό κείμενο.
μέσα δια τον προφητά λοιπόν ο Θεός προλέγει πράγματα τα οποία θα γίνουν 1000 χρόνια αργότερα, 1500 χρόνια αργότερα, 300 αργότερα χρόνια. Σε τόπο και χρόνο και καθάρισε ανύποπτες. Και στη Βαβυλώνα προφητεύει ο Δανιήλ και στο Ισραήλ προφητεύει ο Ερεμίας, ο Ζεκεήλ, ο Δαβίδ κλπ. Και σε χρόνους που απέχουν μεταξύ τους. Αυτές λοιπόν οι προφητείες έχουν όλες εκπληρωθεί στο πρόσωπο του Χριστού. Όμως δεν είναι απλές προφητείες οι οποίες θα φέρονται στον άνθρωπο Ιησού. Είναι συνδεδεμένες και με τη θεότητα του Χριστού. Δηλαδή αναφέρεται στον Θεό Ιησού και στον άνθρωπο Ιησού. Στον ιστορικό Χριστό. Ναι. Ώστε αν κανείς μπορέσει και καθίσει και κατατάξει χρονολογικά τις προφητείες, έχουμε μια προϊστορία του βίου του Χριστού 500.000 χρόνια πριν γεννηθεί, πριν σαρκωθεί. Ξέρουμε τον βίο του σε λεπτομέρειες καταπληκτικές που ουδής άλλος δημιουργός θρησκείας το έχει αυτό. Έχει ο Μωάμεθ τέτοιο να επιδείξει. Έχει ο Βούδας. Έχει ο Ζαρατούστρα. Έχει ο Κομφούκιος. Κάτι να επιδείξει, όχι εδώ. Μόνο ο Χριστός έχει αυτό το χάρισμα, το ιδίωμα, να μπορεί να αποδείξει ότι αυτός είναι ο Θεός, διά των προφητιών. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Και διά της Αναστάσεως του Κύριου. Λέει ο Ισαγίας στο 14, ότι το πεδίο εγήθη μη και το όνομα αυτό Εμμανουήλ. Εγήθη πεδίο, άρα θα είναι αρσενικό το παιδί, από παρθένα γυναίκα, και θα είναι το όνομα του Εμμανουήλ, που σημαίνει με θυμών ο Θεός. Ξέρετε, καλά, το λέγανε Εμμανουήλ. Τι σημαίνει αυτό? Τα εβραϊκά ονόματα, αγιογραφικά, σημαίνουν ιδιότητα του προσώπου. Δεν είναι όπως σε εμάς που είναι προσιγορικά, Γιώργος, Γιάννης, Αντώνης, Νίκος κλπ. Σημαίνουν ιδιότητα του προσώπου. Γι' αυτό Αδάμ σημαίνει χωματένιος, Εύα σημαίνει ζωή, Αβραάμ σημαίνει απλώς περάτης, Αβραάμ σημαίνει πατήρ εθνών, Ισάκ, ο γέλος, Ιακώβ, πτερνιστής. Έτσι, όταν λέμε ότι ο Χριστός είναι ο Εμμανουήλ, σημαίνει αυτό που όντως τον πρόσωπο, είναι ο Θεός που είναι ανάμεσά μας. Είναι αυτό που λέει ότι έκτρωσε και κατέβει και πεπάτησε ανάμεσά μας. Ο Σισεξιμών. Ναι, ο Σισεξιμών, ναι. Λοιπόν, για να σας ξεκουράσω και λίγο, θα ήθελα να μου εξηγήσετε, μάλλον να εξηγήσουμε στους αγαπητούς φίλους που ακούνε, φαντάζομαι με αδιάπτωτο ενδιαφέρον, διότι αυτά που μας λέει ο κύριος Κόκορης είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Έστω και αν όχι με αυτό το θεολογικό τρόπο, σε μια πιο απλοποιημένη μορφή, πρέπει να γνωρίζουμε και το τριαδικό μας δόγμα και την ενσάρκωση του Θεού Λόγου και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία. Αλλά θα σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Κόκορη, αν μου επιτρέπετε. Καμιά φορά βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να εξηγήσουν αυτά τα πράγματα σε άλλους και αγανακτούν, φωνάζουν, τους λένε ότι είστε χοντροκέφαλοι, τα καταλαβαίνετε κλπ. Όμως ο Κύριος είπε στον Πέτρο ότι αυτό το πράγμα που είπες τώρα δεν στο αποκάλυψε άνθρωπος, σάρξ και αίμα. Αλλά ο Κύριος. Άρα θέλω να πω ότι η αποκάλυψη τελικά γίνεται από το Θεό. Βοηθούν και οι άνθρωποι, εκείνοι που αγαπούν τους άλλους με την αγάπη τους και με την διδασκαλία τους. Έτσι. Αλλά αυτό πώς θα μπορούσαμε να το. Ο Απόστολος Πέτρος γράφει στην πρώτη επιστολή στο Γάμα Κεφάλαιο του 15-16. Ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προηγούμεθα και την πίστη μας με ταπραήτως και φόβο. Να απαντούμε, δηλαδή με καλοσύνη και αγάπη, οι άμεσοι κατηγορούν ως δύσκολους και επιθετικούς χριστιανούς. Δεν το τηρούμε, αλλά έτσι πρέπει να γίνεται. Έτσι πρέπει να γίνεται. Με πολύ πραήτητα πρέπει να γίνεται. Έχουμε την εντύπωση ότι εμείς μπορούμε να αλλάξουμε τους ανθρώπους. Ναι, αλλά μας διευθύνει κάποιος εγώ. Αλλά ο λόγος του Θεού είναι εκείνος που αλλάζει τους ανθρώπους και η έμπνευση του Αγίου. Απλώς να κάνουμε μεταφορά εμείς της Θείας Αποκαλύψεως, της Θείας Αληθείας και να φέρουμε τον Θεό να καλύψει τις ψυχές των ανθρώπων. Ναι, ναι, αυτό αλλά ξέρετε, καμιά φορά αγανακτούμε διότι μιλάς με κάποιον ο οποίος εκπροηγεί και εκπεπιθύνως βρίζει αυτό που πιστεύεις. Οπότε κάπου εξανίσθεσαι. Δεν επιτρέπεται, αλλά ανθρωπίνος και λόγω αδυναμία να εξανίσθεσαι. Λόγω αδυναμία. Εδώ πρέπει να έχουμε μπουνάτσα μέσα μας, ειρήνη μέσα μας. Πρέπει λοιπόν, και αυτά πρέπει να λέμε είναι του Ευαγγελίου. Όχι δικές μας ερμηνείες λογικοφανείς για να τις δεχτεί ο άλλος. Ο Παύλος προχθές που είχαμε του Σταυρού, τι είπε? Εμείς κηρύττουμε Ιησού Χριστόν εσταυρωμένον. Έλυση με μορία, ευρέ σκάνδαλο. Εμείς αυτό κηρύττουμε. Αυτό κηρύττουμε.
Χριστό, τον Θεό Σταυρωμένο, που φαίνεται βλακία για τους Έλληνες, σκάνδαλο για τους Εβραίους. Αλλά αυτόν κηρύττουμε. Και μάλιστα εμόνο τη σοφή του κόσμου τούτου ο Θεός και τα απεκάλυψε σε νήπια και απλώς ταπεινούς ανθρώπους. Εμείς ντρεπόμαστε να ομολογήσουμε την πίστη μας, διότι και πάμε να δώσουμε ένα περίγυμα κοσμικοφανές, δεν ξέρω να ταιριάζει αυτός ο νεολογισμός, να το δέχεται το συνομιλητής μας, ώστε να μην μας κατηγορείς. Θα πούμε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, ανεξάρτητα αν μας ερμηνευτεί το απορρίψει. Είναι θέμα δικό μας. Εμείς θα πούμε αυτό που πιστεύουμε, που πιστεύουμε σαν προσωπική γνώμη, που δεχτήκαμε πληροφορία και το πιστέψαμε. Αυτό που η Αγία μας Εκκλησία γνωρίζει και διδάσκει. Αυτό θα πούμε στους άλλους. Είτε το δεχτούν είτε δεν το δεχτούν. Έχουμε μόνο 2 λεπτά ακόμη. Ναι. Σας κουράσαμε σήμερα. Να μας πείτε, και πολλοί θα έχουν την απορία, πολλοί τηλεθεατές, αν θα μιλήσουμε για τους ψευδομαρτυρίες του Ιεχωβά. Είναι ένα θέμα που μπορεί να μιλάει, κανείς. Θυμάμαι ότι έκανα 6 χρόνια μαθήματα με 2 ώρες την εβδομάδα και το όλο το θέμα δεν το εξαντλήσαμε. Διότι ξέρετε, η εταιρεία Σκοπιά τα πάντα διαστρέψει. Από το πρώτο χωρίο της γενέσεως ως το τελευταίο. Με μαθηματική ακρίβεια. Δεν ξέρω αν ο διάβολος μαθαίνει από αυτούς το πώς να διαστρέψει τις γραφάσεις. Από ένα παράδειγμα, δεν είναι υπεργότητα, λέω το πρώτο χωρίο της γενέσεως το διαστρέψαμε. Λέει το πρώτο χωρίο. Εν αρχή επίησαν ο Θεός των ουρανών και τη γη. Το εβραϊκό κείμενο γράφει Μπερεσθή Μπαρά Ελοχήμ, που σημαίνει εν αρχή επίησαν οι Θεοί. Επειδικό ρυθμό, το εβραϊκό κείμενο. Το παίρνει η εταιρεία Σκοπιά, επί την καθηλώνει το κείμενο των 70 και λέει το εβραϊκό λέει οι Θεοί και κάνει και το δάσκαλο για γράμματα. Και πώς το ερμηνεύει, ο Θεός ο Πατέρας μαζί με τον Μιχαήλ που είναι ο Χριστός, Αρχάγγελος και, και με ένα λόγο αγγέλων. Ελοχήμ, φτιάχνει τον κόσμο. Ορίστε. Το εβραϊκό κείμενο τι λέει. Ελαχή επίησεν αττική σύνδεση η Θεή. Για εμάς όμως αυτό είναι ευκολονόητο. Και έργο αυτό είναι. Όταν λέει η Θεή, ο Θεός των τριών υποστάσεων. Γιατί στο γάμα, πιο κάτω στο 26-28 τι λέει. Ποιήσω μάθημα κατοικών και η μετέρα και ομίζων. Εμείς. Και πάμε και βλέπουμε ότι ο Χριστός επίσης το άθρο κατοικών είναι εικόνα δική του. Τι αναφέρει ο 101 ψαλμός, ότι ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος θεμέλησε ουρανό και γη. Το Άγιο Πνεύμα θεμέλησε ουρανό και τη γη. Ο Πατήρ είναι ο θεμελίτης. Άρα λοιπόν η Αγία Τριάδα, Πατήρ, Υιός, εν Αγίω Πνεύματι, τα πάντα δημιουργεί. Και για εμάς το πρώτο χωρίο της γενέσεως είναι εύκολο να το κατανοήσουμε ότι μιλάει για τον Τριαδικό Θεό. Α, με τέτοιο τρόπο, που να μην πέσουμε σε πολυθεία και δολοφονία. Σωστά, σωστά. Στην παγίδα αυτών οι οποίοι διαστρέφουν το Ευαγγέλιο και όπως λέει κάποιος. Κύριε Κόκορη, λέει το εξής, ότι παρουσιάζουν ένα οικοδόμημα οι Ισραηλίτες, αλλά αν πας κοντά τα τούβλα, όλα τα οικοδόμηματα είναι ανάποδα, αντιστραμμένα. Δηλαδή είναι ένα οικοδόμημα, μη οικοδόμημα. Είναι ένα έκτρωμα. Σαν ξαφνικά να δούμε έναν άνθρωπο να έχει το δέρμα του ανάποδα. Αυτό κάνουν, δηλαδή αυτό που είπατε προηγουμένως. Πολύ εύστοχα το είπατε, ότι δεν αφήνουμε κανένα χωρίο απρόσβλητο. Όταν λέω κανένα υπερβολή. Καμία λέξη που να μην τη διαστρέψει. Τίποτα απολύτως. Λεξίδιο και ξυφίδιο που λέτε. Ναι, ναι, τα πάντα έχουν διαστρέψει όλα τα χωρία. Μην πω ότι όλες τις λέξεις αγγέλνουν. Μάλιστα. Δεν μένει παρά να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κόκορη. Να το αποσπάσουμε την υπόσχεση ότι θα είναι πάλι μαζί μας σε κάποια εκπομπή και να συνεχίσουμε, διότι νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι πάντοτε επίκαιρο, το θέμα των αιρέσεων. Και πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε χάνουν την πίστη τους και νομίζουν ότι τα έχουν πάρει λάθος και πιστεύουν αυτά τις αηδίες που κάνουν οι δολολάτρες και οι αρχαιολάτρες κλπ. Μα και σήμερα χρειάζεται, γιατί έχουμε και νέες αιρέσεις που φαίνονται, οι οποίες έχουν ένα επίκρισμα και υπαρκούν πολλού δικού μας. Και χρειάζεται αυτή η ομολογία της πίστης και το ξεσκεύασμα των αρέσεων για να εφλεχθούν τα απλοϊκά μέλη της Εκκλησίας. Λοιπόν, και σας ευχαριστούμε αγαπητοί φίλοι. Να είστε καλά. Μέχρι την επόμενη μας εκπομπή. Χαίρετε εν Κυρίω.